Μικρή μέρα διαμαρτυρόμενο για την απόφαση τη Μητρόπολη Λαρίση και την Άβου να γίνουν εμβολιασμοί έξω από τι εκκλησίε, πέριναν έξω από τον Άγιο Αχίλιο για να αποδοκιμάσουν τον Μητροπολίτη Ιερώνυμο. Μόλις αυτός βγήκε από την εκκλησία, άρχισε να φωνάζουμε τον τελευταίο πάντως να τους αντιμετωπίζει με χαμόγελο αλλά και να χαιρετά. Θέλω να ευχαριστήσω αυτούς οι οποίοι αντέδρασαν με τον τρόπο που αντέδρασαν. Κυρίως διότι μας προσέφεραν ισχυρή διαφήμιση. Κυρίως διότι απεκάλυψαν στους πολλούς ποιοι είναι αυτοί που αντιδρούν και πόσο μπορούμε να τους παίρνουμε σοβαρά υπόψη. Τους ευχαριστώ λοιπόν διότι μας προσέφεραν διαφήμιση που αλλιώς δεν θα υπήρχε και αν δεν υπήρχαν και αυτοί θα υπήρχατε κι εσείς εδώ σήμερα. Και συνεπώς ένα μεγάλο ποσοστό επιτυχίας οφείλεται στη δική του συμβολή. Ευχαριστώ επίσης τους συμπολίτες μας που τόλμησαν και ήρθαν και εμβολιάστηκαν. Ήταν πολύ περισσότεροι, οι οποίοι όμως βλέποντας κάποιους, ελάχιστους εδώ απ' έξω, ούτε τόσους όσους είχα πει σε προηγούμενη μονοκίνηση πλέον, σήμερα τους μέτρησαν κι άλλοι, ούτε τόσοι λοιπόν εμπόδισαν, ενδεχομένως ή δημιούργησαν κλίμα που κάποιοι φοβήθηκαν και έκαναν πίσω. Η μονάδα θα συνεχίσει το έργο της. Θα προσπαθούμε να προσφέρουμε τη δύναμη της ζωής σε όποιον επιθυμεί και θέλει εκουσίως να συμμετάσχει στον εμβολιασμό, θα προσπαθήσουμε να συντηρήσουμε αυτό που και η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εδώ με έδρα τη Λάρισα εκπέμπει, μήνυμα ζωής. Δεν λέμε αυτά που λέμε επειδή δράμε εκτός ιατρικής πραγματικότητας ή εκτός ιατρικού κόσμου. Οι γιατροί μας, οι καθηγητές εδώ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και μέλη της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων είναι και ανεξάρτητες έρευνες έχουν κάνει και συνεπώς, συνομιλώντας με αυτούς, μπορούμε να κατανοήσουμε και το μέγεθος της βοήθειας από το εμβόλιο, αλλά και την δυνατότητα ή πιθανότητα των όποιων παρενεργειών και πώς αυτές αντιμετωπίζονται. Να σημειωθεί ότι χθες εμβολιάστηκαν 19 άτομα έξω από τον Άγιο Αχίλιο.